Αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, συντρόφισε και σύντροφοι, η απάντηση των σεφ σέτε στην κυβερνητική αύξηση του κατώτατου μισθού ήταν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κατώτατο μισθό των εργαζομένων πρέπει να βελτιωθεί. Για να συμβεί αυτό, χωρί επιπτώσει στην ανάκαμψη τη οικονομία και τη απασχόληση, είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη να μειωθεί η φορολογία τη εργασία, να συγκρατηθεί το μη μισθολογικό κόστο με τη μείωση των εισφορών να αποσυνδεθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού από το μέσο μισθό. Το ύψος των μισθών και των κατώτατων μισθών που μπορεί να αντέξει η οικονομία συνδέεται με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της, το μέγεθος της ανεργίας και της αδίλωτης εργασίας. Μπορεί να μιλούν για βελτίωση του κατώτατου μισθού, αλλά προσαρμοσμένη στην ανταγωνιστικότητα και στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Η στρατηγική του κεφαλαίου για του μισθού όλα τα εργασιακά δικαιώματα καθορίζονται από τι ανάγκε τη καπιταλιστική ανάπτυξη και την εφαρμογή αντίστοιχη πολιτική. Είναι ονομοτέλεια. Στι 22 Γενάρη του 19, σε οικονομικό δελτίο του ΣΕΦ μιλούσε για περαιτέρω ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα, ώστε η ελληνική οικονομία να θωρακιστεί έναντι τη διαφαινόμενη κάμψη τη παγκόσμια οικονομία και να επιτευχθούν ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξη στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια τη προσαρμογή, η Ελλάδα προχώρησε σε σημαντικέ μεταρρυθμίσει, με πιο σημαντική την επίτευξη ισορροπία μεταξύ μισθών παραγωγικότητα, που είναι αναγκαία προκειμένου να μετασχηματιστεί η χώρα σε μια εξωστρεφή οικονομία προσανατολισμένη στι εξαγωγέ και την προσέλκυση επενδύσεων. Για του παραπάνω λόγου, η επιστροφή στι πολιτικέ τη εποχή πριν την κρίση, κυρίω σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση και την αγορά εργασία, μπορεί να αποβεί καταστροφική αλλά και τα προηγούμενα χρόνια έλεγε επίση. Η κατακλυσμική ύφεση κατήργησε πολλέ από τι τρευλώσει στην αγορά εργασία. Χωρί τη μερική απασχόληση και τη μείωση του κατώτατου μισθού, καθώ και τη μεγαλύτερη ευελιξία στον καθορισμό μισθών σε επιχειρησιακό επίπεδο, η ύφεση θα συνεχιζόταν με αμύωτου ρυθμού. Να μην διαταραχτεί ξανά η ισορροπία στην αγορά εργασία. Η επιχειρηματολογία του είναι σκόπιμα παραπλανητική αναδεικνύουν ως αιτία της κρίσης παραχωρήσεις του κεφαλαίου σε μισθούς άλλα εργασιακά δικαιώματα που κατέκτησε με αγώνες η εργατική τάξη σε άλλες περιόδους, με καπιταλιστική ανάπτυξη και άλλο συσχετισμό δυνάμεων. Ήταν εμπόδιο, λένε, στην ανταγωνιστικότητα οι μεγάλοι μισθοί, υπονόμευσαν τις επιχειρήσεις, γι' αυτό και έκαναν απολύσεις ή έκλεισαν αυξάνοντας την ανεργία. Και προβάλλουν τις διεκδικήσεις των εργαζομένων σήμερα ως μπαμπούλα για κρίση που θα χειροτερέψει τη θέση τους, για νέα κρίση. Αλλά και πρόκριση οι εργαζόμενοι δεν ευημερούσαν, δεν καλύπτονταν όλε οι ανάγκε του. Υπήρχε εντυνόμενη εκμετάλλευση, μεγάλη ανεργία, φτώχεια. Η αλήθεια είναι ότι οι καπιταλιστικέ επενδύσει, ο ανταγωνισμό στη διεθνή αγορά απαιτούν να φτηνένει σχετικά και απόλυτα η εργατική δύναμη, άρα θέλουν μειωμένου μισθού για να αυξάνεται το ποσοστό κέρδου. Και βάζουν το κάλπικο δίλημα: μεγάλη μισθή και οικονομική κρίση ή μικρή μισθή και ανάπτυξη. Η οικονομική κρίση όμως είναι κρίση υπερσυσόρευσης. Δεν τη φέρνουν οι μεγάλοι μισθοί. Αλλά τα κεφάλαια που γιγαντώνονται στην ανάπτυξη από τα κέρδη και δεν επενδύονται γιατί δεν φέρνουν νέα μεγάλα κέρδη. Η ανεργία προϋπήρχε της κρίσης. Η κρίση βέβαια την υπερδιπλασίασε. Δεν την, α, δεν την αύξησαν όμως την ανεργία οι μισθοί. Είναι σύμφωτη του καπιταλισμού, δεν εξαλείφεται ούτε στην καπιταλιστική ανάπτυξη, γιατί η παραγωγή γίνεται για το κέρδο και όχι για τι εργατικέ λαϊκές ανάγκε. Μιλούν για άνοδο τη παραγωγικότητα. Αυτό οδηγεί σε λιγότερου εργαζόμενου στην παραγωγή, αντί να μειώνουν τον εργάσιμο χρόνο. Για να φαίνεται μειωμένη η ανεργία, αυξάνουν την ευελιξία στην εργασία, που συνοδεύεται με μισθού φιλοδορήματα. Χωρίζουν τη μία θέση σε δυο και τρει. Η κυβέρνηση άρχισε την προεκλογική προπαγάνδα με την αύξηση του κατώτατου μισθού, την αναστολή περικοπή των συντάξεων, τα γλίσκρα επιδόματα και άλλα προβάλλοντα ότι έρχεται ανάπτυξη που ωφελεί του εργαζόμενου. Αλλά δεν ωφελούνται και οι εργοδότε και οι εργαζόμενοι με την καπιταλιστική ανάπτυξη. Το μόνο που μπορεί να φέρει αυτή η ανάπτυξη είναι κάποιε νέε θέσει εργασία και κακοπληρωμένε. Η εργατική τάξη παράγει τον πλούτο που τον καρπώνονται οι επιχειρηματίε και παίρνει ελάχιστα από αυτό που παράγει ω μισθό. Ω μισθό και κάποιε κρατικέ παροχέ σε υγεία πρόνοια εκπαίδευση που συνεχώ μειώνονται σχετικά ή απόλυτα. Άρα η εργατική τάξη δεν πρέπει να υποτάσσεται στη στρατηγική καπιταλιστών κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία να μην εγκλωβίζεται στα επιχειρήματά του. Πρέπει να διεκδικεί λογικέ συμβάσει και μισθού με βάση τι ανάγκε τη, τι ανάγκε τη εργατική οικογένεια και μάλιστα ενιαία σε πανεθνικό και κλαδικό επίπεδο, να διεκδικεί σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο και μειούμενο ενάντια στην ευελιξία. Τυπικά αύξησαν ελάχιστα τον κατώτατο μισθό, κάτω και από την όποια πίεση άσκησαν οι αγώνε με μπροστάρι το κουκουέ, αύξηση που δεν καλύπτει στο ελάχιστο τη απόλυτη περίοδου τη κρίση. Επίση, με τη μείωση του αφορολόγητου όριου τους νέους του νέου φόρου του προπολογισμού του 2019, εξανεμίζεται η όποια, αύξηση, η όποια, τέτοια αύξηση. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασό και τα αστικά κόμματα, αλλά και η ΓΕΣΕ, δεν αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση από τη σκοπιά των εργαζομένων, αφού από την άλλη προτάσουν τα ίδια κριτήρια καπιταλιστική ανάπτυξη. Οι εργάτε, σαν αγοραστέ εμπορευμάτων, έχουν σημασία για την αγορά. Η καπιταλιστική όμω κοινωνία έχει την τάση να περιορίζει στο κατώτατο όριο την τιμή του εμπαραγωγικού τη, δηλαδή τη εργατική δύναμη, όταν αντικρίζει του εργάτε σαν πουλητέ αυτή τη εργατική δύναμη. Αυτή η αντίφαση είναι αξεπέραστη στον καπιταλισμό. Κυβέρνηση και καπιταλιστέ για του μισθού κινούνται μέσα σε αυτή την αντίφαση στοχοπροσιλωμένοι στην καπιταλιστική ανάπτυξη και τα κέρδη. Η κυβέρνηση λέει, για παράδειγμα, ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι αναπτυξιακό παράγοντα γιατί αυξάνει τη ζήτηση. Οι καπιταλιστέ απάντησαν ήδη στην κυβερνητική αύξηση του κατώτατου μισθού. Στοχεύουν στην ολοένα λιγότερη δαπάνη κεφαλαίου για την πληρωμή μισθών, συνδέοντα το με την παραγωγικότητα κάθε επιχείρηση και τι εργασιακέ σχέσει λάστιχο, με μείωση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογία και των εργαζομένων, που αυτά τα δύο αποτελούν επίση μέρο των μισθών των εργαζομένων. Στοχεύουν στη συγκράτηση στα σημερινά άθλια επίπεδα και με μείωση του μέσου μισθού. Ω έπτο 2018 έλεγε τόνωση της παραγωγής. Το βέλτιστο θα ήταν μια αύξηση του κατώτατου μισθού να συνδυαστεί με άμεση μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να έχουμε μια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματο για του χαμηλόμιστου εργαζόμενου, χωρί να υπονομευτεί η εύθραστη κατάσταση τη οικονομία, η αύξηση του κατώτατου μισθού να μην οδηγήσει σε αύξηση του κόστου για τι επιχειρήσει. Αυτό όντω μειώνει τη δαπάνη για μισθού, βάζει όμω μεγαλύτερο μπουρλότο στα ασφαλιστικά ταμεία, στι συντάξει και σε άλλε παροχέ. Μειώνει τη φορολογία του κεφαλαίου που μετακυλείται στο λαό με αύξηση έμεσων φόρων, μείωση του αφορολόγητου, κατάργηση φοροελαφρύσεων σε έξοδα τη εργατική οικογένεια όπω έχει γίνει με αυτά τη υγεία. Η κυβέρνηση ήδη νομοθέτησε τη μείωση φόρων στα κέρδη, είπε άλλωστε και ο σύντροφο Γενικό Γραμματέα, ετοιμάζεται και για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ο μισθό τη εργασία στον καπιταλισμό είναι η τιμή του εμπέρευματο εργατική δύναμη που πρέπει να αναπαράγεται καθημερινά. Επομένω, ο μισθό τη εργασία πρέπει να καλύπτει όλε τι σύγχρονε ανάγκε. Και μπαίνει το ερώτημα, μπορούν οι σημερινοί μισθοί να καλύψουν αυτέ τι ανάγκε, να τι ικανοποιήσουν. Λέμε κατηγορηματικά όχι. Η τιμή τη εργατική δύναμη, οι μισθοί, σύμφωνα με τι σύγχρονε ανάγκε, αποτελούν επίση βασικό πεδίο ταξική πάλης. Σήμερα διεκδικούμε ω ελάχιστο κατώτατο το μισθό 751 ευρώ, κλαδικέ συλλογικέ συμβάσει εργασία με αυξήσει στου μισθού, κατάργηση κάθε ευέλικτη μορφή εργασία, σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο 7 ώρο και για τα βαριά και ανθυγινά επαγγέλματα 6 ώρο πενθήμερο, συνθήκε υγεία και ασφάλεια, επιδόματο αρήμανση οικογενειακά και άλλα. Σε συνδυασμό με διεκδικήσει βεβαίω για μείωση τη φορολογία των εργαζομένων, αύξηση τη φορολογία του κεφαλαίου, αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση, κατάργηση τη επιχειρηματική δράση σε αυτού του τομεί, προστασία μητρότητα και παιδιών, φτηνή και ασφαλή κατοικία, προστασία πρώτη κατοικία από του πληστηριασμού, υποδομέ για την ασφάλεια τη ζωή του λαού από πλημμύρε, πυρκαγιέ, σεισμού και άλλα. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Αυτό ο αγώνα κατευθύνεται ενάντια σε εργοδοσία κυβερνήσει στην εξουσία του, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κόμματα. Η εργατική τάξη παλεύοντα για τι παραπάνω διεκδικήσει, πρέπει να συνειδητοποιεί την ανάγκη κατάργηση τη καπιταλιστική ιδιοκτησία και αντικατάσταση τη με την κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγή, για να ικανοποιούνται όλε οι σύγχρονε ανάγκε, να παλεύει γι' αυτήν παλεύοντα για την εργατική εξουσία σε συμμαχία με τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό χρειάζεται πανίσχυρο ΚΚΕ, πρωτίστω στα εργοστάσια, στου τόπου δουλειά, στι εργατογειτονιέ, στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα παντού. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη τη εργατική τάξη τη ταξική πάλη, που απαιτεί τη συνεπή ακατάπαυστη δική μα ακούρα στη δράση. Η ισχυροποίησή του στι επερχόμενε εκλογέ σε τοπική διοίκηση Βουλή-Ευρωβουλή θα συμβάλλει στο δυνάμωμα συνολικά τη εργατική τάξη και του κινήματό τη.